γίνονται κατά καιρούς, όπως αυτή του Let's Do It Greece, όπως αυτή που είχε γίνει τον Οκτώβριο με τη Χελμέπα και τις ακτές, είναι συμβολικές δράσεις καθαρισμού. Σε καμία περίπτωση και κανένας δεν είπε ότι σε αυτές όλες τις δράσεις θα κάνουμε την Καβάλα μια πεντακάθαρη πόλη. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση όσο περισσότερων ανθρώπων μπορούμε, μαθητών, φοιτητών. Ελπίζουμε αυτό το κάλεσμα μέσω των σταθμών, των εφημερίδων και των ανθρώπων που ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ πέρα, να έρθουν μαθητές, φοιτητές, όσοι περισσότεροι μπορούν. Και ο καθένας βοηθάει όπως μπορεί και όσο μπορεί. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε όλους κάτω στη δουλειά και άιντε στρωθείτε και καθαρίστε το δασάκι της Παναγούδας. Ο καθένας βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί. Και εδώ είναι ευκαιρία ότι το Let's Do It Greece ολοκληρώνει ένα κύκλο αυτής εδώ της ομάδας. Σε 10 μέρες από τώρα κλείνει ένας ολόκληρος χρόνος παρουσίας αυτής της ομάδας στην πόλη της Καβάλας. Ελπίζουμε αυτόν τον ένα χρόνο να καταφέραμε κάποια πράγματα παραπάνω, όλα πάντα σε εθελοντικό επίπεδο, και ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες των ανθρώπων που μας πίστεψαν και μας εμπιστεύτηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκινήσαμε μία παρέα μαθητών, 20 άτομα, και έχουμε φτάσει στα 150 και πάνω άτομα. Είμαστε όλοι φοιτητές, μαθητές, και ελπίζουμε για το καλύτερο και να συνεχίσει έτσι η ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.